Τώρα όμως, νέα σελήνη και υπέρλαυρη Αγγελική Μανουσάκη, η οποία θα μας τα πει όλα, γιατί είσαι υπέρλαυρη, αγάπη μου, αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς όλοι είστε υπέρλαυροι. Λοιπόν, νέα σελήνη στο Λέοντα φέρνει αλλαγές, κλείσιμο κύκλων και άνοιγμα καινούριων κύκλων. Η σημερινή μέρα, αλλά όχι μόνο, κατά τη διάρκεια μέχρι και την Πανσέληνο, θα δούμε διάφορες αλλαγές και επηρεάζει το κάθε ζώδιο σε διαφορετικό τομέα της ζωής. Ταυτόχρονα όμως έχει μια περίεργη άλλη όψη που και να σας την πω δεν την καταλάβετε, όπου φέρνει ανατροπές, αλήθειες και ευνίδιες βασικά ανατροπές και ίσως κάποιες αποκαλύψεις τις οποίες και να μην περιμένουμε. Πάμε όμως να πούμε αναλυτικά για το κάθε ζώδιο. Να πούμε για τον κρυό, του φέρνει μια τάση για δημιουργία, δηλαδή εκεί που καθόταν και σάπιζε όλο το διάστημα και έλεγε τι θα κάνω, του έρχεται επιτέλους η ιδέα και λέει θα ξεκινήσω από την αρχή, θα μηδενίσω, θα κλείσω τους κύκλους μου και θα το πάρω από την αρχή. Επίσης μπορεί να γίνει ένας κλείσιμος κύκλου σε κάτι ερωτικό. Πες τα κουκλίτσα μου. Σε κάτι τέτοιο. Ναι. Να πεις να πάει από εκεί που ήρθε ο αχρίαστος, ναι. Θα πάω στον καινούριο, στον επόμενο, τον ανανεωμένο. Στην επόμενη, ναι, ναι. Εντάξει, ας πούμε, καταλάβατε. Λοιπόν, να πέρασουμε στον Ταύρο, όπου τον χτυπάει στον τομέα. Τον επηρεάζει στον τομέα των οικογενειακών θέματα σπιτιού και οικογένειας. Δηλαδή, μπορεί να σου έρθει να γίνει κάτι μέσα στο σπίτι, να γίνεται λίγο χαμούλης, ναι. Αλλά να βγει κάτι πάρα πολύ καλό από αυτό. Επίσης, μπορεί να γίνει κάτι, να σε έρθει μια ειδοποίηση για να πρέπει να γίνει μια μετακόμιση. Εντάξει, όλα για καλό είναι, όλες οι αλλαγές είναι καλές. Μπορεί εσύ να σου έρθει να μετακομίσεις ή μπορεί να γενικά να γίνει μια αλλαγή την οποία την περίμενες και πάρα πολύ καιρό, έτσι. Που θα αφορά τον προσωπικό χώρο, είσαι. Το προσωπικό χώρο και την οικογένεια. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Μπορεί κάποιο μέλος της οικογένειάς σου να πει, ας πούμε, θα πάω ένα ταξίδι για πάρα πολύ καιρό ή να πάρει προαγωγή. Κάτι θα γίνει μέσα στην οικογένεια το οποίο θα είναι όχι απαραίτητα κακό γιατί η νέα σελήνη στο Λέοντα είναι ευνοϊκή. Στους διδύμους τώρα. Το επικοινωνιακό κομμάτι. Σίγουρα θα αλλάξεις γνώμη για πάρα πολλά πράγματα και για πάρα πολλά σκεπτικά τα οποία είχες και ήσουν λίγο στόκος το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έλεγες, α, όχι, είναι αυτό που λέω εγώ, όχι αυτό που λέω εκεί. Α, πού είναι ο τριαντάφυλλος. Έχει πάρει τη θέση του για σήμερα. Γι' αυτό έχουμε ησυχία. Είπα τη δήμο και θυμήθηκα. Έχω ησυχία σήμερα. Λοιπόν, φιλιά. Λοιπόν, ναι, αλλάζεις γνώμη, αλλάζεις σκεπτικό και σίγουρα αλλάζεις και διαχείριση κάποιων θεμάτων. Και τα παίρνεις όλα πιο δημιουργικά και πιο χαλαρά. Τώρα, στους καρκίνους, στο οικονομικό κομμάτι. Μάλιστα. Στο οικονομικό κομμάτι, ναι. Και στα ήδη κεκτημένα. Δηλαδή, μπορεί να σου έρθει κάποια κλίση την οποία την έχεις ξεχάσει. Κάτι σε. Θα δώσω, δεν θα πάρω. Όχι. Θα σου πω. Ίσως σου ζητηθεί να δώσεις λεφτά. Σε κάτι ποιον που χρωστάς ή να σου δώσουν λεφτά που σου χρωστάνε. Πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά γενικότερα σήμερα θα παίξει πάρα πολύ το οικονομικό. Μπορεί και να αγχωθείς και χωρίς κανέναν απολύτως λόγο για το εισόδημά σου. Τώρα που το είπες θα αρχίσω να αγχώνομαι. Τι θα πληρώσω ή τι θα πάρω. Είναι λογικό ρε παιδάκι μου. Αλλά μπορεί και να αγχωθείς για κάτι το οποίο. Για μια επένδυση που θέλεις να κάνεις, να πεις, ας πούμε, ίσως είναι καλή περίοδος και τέτοια. Να το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Για τους λέοντες. Σας επηρεάζει στον τομέα του εγώ, στο προσωπικό σας δηλαδή, κομμάτι. Τις σκέψεις σας, τις δημιουργίες σας, τους προσωπικούς σας στόχους, τους αναθεωρείτε και τους βάζετε πιο ψηλά. Ανεβάζετε τα στάνταρτ σας, σαν να λέμε. Και πάρα πολύ καλά κάνετε. Άμα κάτι δεν σου αρέσει, το αφήνεις πίσω και προχωράς στο επόμενο. Αυτό συμβαίνει με τις δουλειές, με τα expectations, με το χώρο σου, με τα πάντα, με τους φίλους. Έχει να κάνει με τα πάντα, γιατί είναι ο πρώτος οίκος. Τέλος πάντων, τώρα τι σας λέω. Λοιπόν, στους Παρθένους, στην ψυχολογία. Λοιπόν, η Παρθένη σήμερα θα είναι λίγο πιο απόμακρη, πιο αποστασιοποιημένη και γενικά όλο αυτό το διάστημα μέχρι να κυκλώσει εντελώς το φεγγάρι. Θα τους πάρουμε μια αγκαλίτσα. Όχι. Όχι. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Έχω οροσκόπο εγώ και εκπροσωπώ το. Ναι. Είναι πνεύματα αντιλογίας. Τι κάνεις, καλά είμαι. Αλλά είναι έτσι, ξέρω εγώ. Πάνε έτσι, με συντρέλα. Είναι λίγο σε μία άρνηση. Παρ' όλα αυτά, σκέφτονται πάρα πολύ τι λάθη έχουν κάνει παλιότερα και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Υπάρχει μία εσωτερική ενδοσκόπηση, που η ενδοσκόπηση πάντα εσωτερική είναι τέλος πάντων. Ναι. Και γενικότερα έχουν αυτό το mood λίγο της αποστασιοποίησης. Τώρα, στους ζυγούς. Σε πιάνει στην κοινωνική σου ζωή. Όπου τι κάνεις, σκέφτεσαι ας πούμε ότι μπορεί να έχεις άτομα στη ζωή σου τα οποία δεν σε καλύπτουν ή σε καλύπτουν. Ή ας πούμε σου λείπει κάποιος φίλος που είχες παλιά. Κοινωνική ζωή εννοούμε πάντα. Φίλους, συνάδελφους, γείτονες, γενικότερα άτομα τα οποία ναι, δεν έχεις σχέση, αλλά έχεις μια έμεση σχέση. Και γενικότερα προσπαθείς να τις επαναπροσδιορίσεις τη σχέση σου και να τις φτιάξεις. Δηλαδή, αν έχεις τσακωθεί με ένα γείτονα, φτιάχνεις τη σχέση σου. Αν έχεις τσακωθεί με ένα παλιό σου φίλο, φτιάχνεις τη σχέση σου. Αλλά άμα πάλι θέλεις να. Επειδή δεν έχουν συνηθίσει και οι ζυγοί να λένε όχι, άμα θέλεις να πεις έλα γεια, θα το πεις σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλή μέρα. Και όχι μόνο μέρα, όλο αυτό το διάστημα, όπως λέμε. Στους Σκορπιούς, καριέρα.
σκέφτεσαι πάρα πολύ έντονα ότι ίσως αυτό που κάνεις να... είτε να σε γεμίζει πάρα πολύ και να θέλεις να το εξελίξεις παραπάνω, είτε να μην σε αρέσει καθόλου και να θέλεις να αποχωρήσεις από αυτόν τον κύκλο και να ανοίξεις ένα νέο. Γενικότερα τα expectations ανεβαίνουν, μπράβο σου, γιατί ήσουν σε μια πάρα πολύ μπερδεμένη κατάσταση. Έλεγες τι να κάνω, να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και το άλλο. Και καταλαβαίνεις φυσικά. Χάλια ήμουνα. Ήμουνα χάλια. Ήμουνα... Όλες αυτές τις σκέψεις που λες τις είχα όταν ήμουν στην Πάρο. Δεν με πείθεις. Γιατί έβλεπα τις ιστορίες σου. Όχι, γιατί έβλεπα την αυτή που ήταν αυτή. Έλα Χριστός και Παναγία, μικρό παιδί. Το Ξώτης. Στο θέμα εκπαίδευση, ταξίδια, αλλά και σπουδές. Ίσως, ας πούμε, κάποιος να έχει να κάνει ένα μεταπτυχιακό το οποίο βλέπει, ρε παιδί μου, ότι δεν ψήνεται και πολύ να το κάνει. Ή να έχει κανονίσει ένα ταξίδι το οποίο μπορεί να γίνει και φνίδι ανατροπή. Έτσι. Μπορεί να πάρεις, ας πούμε, κάποια. Να σε δεχτούν σε ένα πανεπιστήμιο. Να γίνει μια ανατροπή σε ένα ταξίδι, να μην έρθουν οι μισοί. Να έχει κάνει χάλια, τα έχει κάνει χάλια με τα εισιτήρια. Να γίνει γενικότερα λίγο ένα μπαχαλάκι μέχρι την Πανσέλινο, το οποίο θα είναι πάντα όλα συμβαίνουν για καλό να έχουμε στο κεφάλι μας. Για τους υδροχώους, στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Δηλαδή, σήμερα είναι η φάση. Α, είναι ο εγώ καιρός. Αχ, ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Γιατί με ξέχασα. Είδες. Έλατε, γιατί εγώ το έχω ενστερνιστεί αυτό. Για να μην περιευτολογήσεις, γι' αυτό. Δεν είναι περιευτολογήσεις. Ναι. Τώρα βλέπω γιατί. Στα πάθη και στα χρήματα τρίτων. Λοιπόν, σκέφτεσαι ότι τα πάθη, ας πούμε, σκέφτεσαι έναν πρώην σου. Ή σκέφτεσαι κάτι να κάνεις μια βλακεία, την οποία την έχεις πολύ έντονα στο κεφάλι. Γιατί ως παρορμητικά ζώδια εγώ και τη βλακεία εδώ την έχουμε. Χρήματα τρίτων εννοούμε. Εφορίες, κληρονομιές. Αυτό εννοούμε. Με κοινότητες, με τέτοια, γενικότερα με χρήματα αλωνών. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, δηλαδή να σου έρθει μια ωφελία που δεν την περίμενες. Μπορεί να γίνει να πάρεις χρήματα τα οποία δεν τα περίμενες, κάποια επιστροφή. Και στα πάθη, άμα έχεις, ας πούμε, σκέφτεσαι έναν παράνομο έρωτα, πρόσεξε γιατί μπορεί να αποκαλυφθεί. Δεν σκεφτόμαστε, παιδιά, ποτέ δεν μπαίνουμε ανάμεσα σε ζευγάρια. Αυτό είναι. Κανόνας. Κανόνας, παιδιά, είναι κάρμα και γυρνάει. Στους υδροχώους. Τώρα, σχέσεις και συνεργασίες. Και βιαζόμουν πριν να πω για τους υδροχώους, γιατί τους αφορά αυτή η νέα σελήνη περισσότερο από όλους. Oh. Γιατί οι σχέσεις, οι άμεσες και αυτό, τα άτομα που αγαπάμε, είτε θα γίνει κάτι το οποίο θα μας ξαφνιάσει πάρα πολύ, είτε και θετικά, είτε και πολύ πιθανό είναι και το αρνητικό. Δηλαδή, είσαι με κάποιον πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να γίνει μια πρόταση γάμου. Αλλά μπορεί να γίνει και το άκρος αντίθετο. Να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Επίσης, είναι και οι σχέσεις με τους συναδέλφους μας, όπου καλό είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί στο λόγο και να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Γιατί ξαφνικά μιλάω όλες και λέω δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω. Για χαρά τα λες. Συνέχισε. Ηχθείς. Σε θέματα υγείας και προσωπικής αυτοβελτίωσης. Πάρα πολύ καλή μέρα. Το έλεγα και στο Φίβο πριν. Θα το πω και στη Φελίσια. Πάρα πολύ καλή μέρα και περίοδος για να ξεκινήσουμε διατροφή και γυμναστική. Και γενικότερα να αναθεωρήσουμε τους προσωπικούς μας στόχους και να φροντίσουμε λίγο παραπάνω το σώμα μας και την ψυχική μας υγεία, το στρες λίγο να το περιορίσουμε. Γενικά να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου το οποίο θα σε χαλαρώσει και θα σε κάνει να νιώθεις καλά. Αυτά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τώρα περιμένω τα λεφτά που είπες να έρθουνε. Δεν σκέφτομαι καθόλου το, ξέρεις, το ενδεχόμενο όχι, του να δώσω. Όχι, μακριά. Παιδιά, πολύ καλή μέρα. Πολύ καλή μέρα για manifest επίσης. Πάρα πολύ καλή Πάρα μέρα. Πολύ ωραία. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν στο μυαλό μας αυτό που θέλουμε για να γίνει.